υποκριστές που έχουν μεταβάλει σε κόλαση ολόκληρες περιοχές. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται το Σίδνεϊ, καθώς για πέμπτη συνεχή μέρα μένεται καταστροφική πυρκαγιά. Εκατομμύρια Αυστραλοί εγκαταλείπουν πανικόβλητη τη Μεγαλούπολη, που έχει καλυφθεί από πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού, καθώς η πύρινη λέλαπα έχει εξαπλωθεί σε 170 μέτωπα. Για τις τραγικές στιγμές που ζουν και οι Έλληνες στα προάστια του Σίδνεϊ, μίλησε στο Μέγκα ο Γιώτης Κερμανίδης. Πραγματική κόλαση επικρατεί στο Σίδνεϊ. Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος να σωθεί όπου μπορεί. Όλο το Σίδνεϊ μοιάζει σαν ένα τεράστιο μανιτάρι από μαύρο καπνό, θυμίζοντας την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσίμα. Μέχρι στιγμής 4 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα. Το Μέγκα ρώτησε τον κύριο Κερμανίδη αν έχουν κινδυνεύσει και Έλληνες από την πύρινη λέλαπα. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν Έλληνες. Σπίτια έχουν καεί πάρα πολλά. Ολόκληρα χωριά και κομοπόλεις άδειασαν από τον πληθυσμό τους. Η καταστροφική